Να ζήσεις αεκάρα και χρόνια πολλά και όλα τα καλά. Παρασκευή 13 Απριλίου σήμερα, στο γνωστό μέρος, με ωραία χαλαρωτική βόλτα και γιορτάζουμε τα 94 χρόνια ύπαρξης και ιστορίας της αγαπημένης μας ομάδας. Να τα κατοστήσουμε σε πρώτη φάση, αυτό θα το προλάβουμε, θα τα χιλιάσουμε λίγο δύσκολο, ωραία, και κάθε καλό. Όλα τα τμήματα, επιτυχίες και οι οπαδοί κοντά. Χρόνια πολλά εκάρα, προχωράμε με δράση. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τη σκάφη η οποία σιδερώνεται. Αυτή η σκάφη είναι στα σχέδια να ονομαστεί Κωνσταντίνος Πανούδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ. Η άλλη σκάφη από την άλλη μεριά, η πρώτη, ονομάστηκε Δημήτρης Μελισσανίδης, και η απέναντι σκάφη εκεί πέρα στη σκεπαστή σκέφτομαι να ονομαστεί Λουκάς Μπάρλος, ο οποίος, όπως όλοι θα ξέρουμε, έβαλε υποθήκη το σπίτι του για να φτιαχτεί σκεπαστή. Πράγμα πάρα πολύ συγκινητικό που δεν το κάνει κανένας, και παρόλο που δεν ήταν με την ομάδα μας, έτσι, ήτανε άλλη ομάδα και ήτανε με τον Άρη. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στη δράση. Εδώ βλέπω, είπαμε, η σκάφη Κωνσταντίνος Σπανούδης σιδερώνεται. Προχωράω στο μέρος των επισήμων, το οποίο βλέπω ότι πέφτουν πάρα πολλά σίδερα πάνω και κερκιδοφόροι και τα λοιπά. Στο βάθος το χώμα συνεχίζει και φεύγει, έτσι, με φορτηγό με τον, για να βάλουμε τώρα, τον Μιχάλη Μπακάκη. Μιχάλης Μπακάκης θα διώξει εκεί πέρα το χώμα και προχωράνε γρήγορα και σε εκείνο το σημείο, ενώ το μπλε μηχάνημα, κάπως μου το είπατε από κάτω, το βλέπω εκεί πέρα έτοιμο για δράση, κάτι θα κάνει, κάποια τρύπα κτλ. Κατά τα άλλα, το διάσημο υπόγειο το βλέπω και ψηλώνει και γίνεται έτοιμο ώστε να δεχτεί την κερκίδα, όπως μας είπανε, σύντομα. Έτσι, έχει μέσα πολλούς κιτρινοκαπελάκηδες, δηλαδή καλοπατήτες. Προχωράμε, ενώ εδώ κάτω είναι πολύ μπλε καπελάκηδες, δεν βλέπαμε και τίποτα, οι οποίοι είναι σιδεράδες. Προχωράω. Συνεχίζω από το από εδώ μέρος για να δείξω τον πυλώνα που θα γίνει εδώ πέρα, και είπαμε Δημήτρης Μελισσανίδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό, δεν έχει σταματήσει, εντάξει, έχει μπει πίσω, γιατί αν γυρίσω το μάτι μου παντού κάτι βλέπω. Για πάρτε μια πανοραμική. Λοιπόν, εδώ πέρα, ας πούμε, φτιάχνουν την μεσαία κερκίδα πρώην επισήμων. Την προχωράνε, είναι μεγάλη ευθεία. Θέλει πολλά καλούπια και παρακαλούπια. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω το Μανώλο Χιμένεθ και τα λοιπά. Εδώ βλέπω το διάσημο υπόγειο από την από εδώ μεριά, και να ενημερώσω ότι ο καλός ο φίλος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, πώς να το πω, εκεί πέρα, με φωτογραφίες ωραίες, το οποίο θα το δείξω από το σπίτι. Πήρα και δουλειά για το σπίτι, το πιάσα το πονόμενο, με ωραία σχήματα και σχεδιαγράμματα, και εγώ που είμαι και λίγο, δεν μου αρέσουν οι λεπτομέρειες,
Αυτή τη στιγμή θα δω και λεπτομέρειες, το πιάσα το πονούμενο. Λοιπόν, στο βάθος εκεί πέρα φτιάχνουν την κερκίδα των επισήμων, των τωρινών επισήμων, όχι των παλιών επισήμων. Έτσι, ρίχνουν πάρα πολλά σίδερα, όπως βλέπω και όπως έδειξα από εκεί πέρα, από την άλλη μεριά. Στο βάθος βλέπω ότι το χώμα, όπως έδειξα και πριν, φεύγει από εκεί. Τώρα που πάει είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο μένει εδώ πέρα, άλλο βγαίνει απ' έξω. Τα φορτικά πάνε και έρχονται, οι αμυντικοί, όπως είπαμε. Και γενικά σε όλο το μέρος υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Ο καιρός είναι καλός, βοηθάει. Έτσι, να πω ότι αυτή τη στιγμή όμως θέλω πριν πω το άλλο, να πω ένα άλλο. Το χάσαμε. Εκεί βλέπω πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά, δηλαδή είναι 5-6 και ανεβαίνει και 7ος επάνω, 8, για να μιλάμε 7, το πιάσα το πονούμενο, βάζουνε σίδερα, πιθανόν να είναι οι κερκιδοφόροι, για να πέσουν οι κερκίδες. Λοιπόν, να πω ότι η κλήρωση έγινε στο Final Four με την πέσαμε στον ημιτελικό με την ισπανική τη Μούρθια. Ένα φαινομενικά εύκολο μάτς, αλλά άμα δεν κερδίσει τίποτα δεν είναι εύκολο. Μην έχουμε καμιά κηδεία και μας έρθει απότομα. Λοιπόν, σοβαρή ομάδα. Πρέπει να δώσουμε το παρόν μαζικά στο γήπεδο και να υποστηρίξουμε την ομάδα. Θα υπάρξει ανακοίνωση πότε θα βγουν τα εισιτήρια. Αν θα είναι πακέτο, αν θα είναι ένα και ένα, αν δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξουν. Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Αγγελόπουλος, που τόσο έχει στηρίξει το θεσμό, έτσι, γιατί ακούστηκε ότι μπορεί να φύγουμε, λέει, να πάμε, αν φύγει ο Παναθηναϊκός, να πάμε εμείς στη θέση του κτλ. Δεν το σκέφτονται αυτό στην ΑΕΚ, από όσα ξέρουμε ως τώρα. Είμαστε ευχαριστημένοι εδώ πέρα και θα κάνουμε και τη διοργάνωση του Final Four, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ακούγεται ότι θα βάλει γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έτσι. Είναι και αυτά. Ένα σεβαστό ποσό, το οποίο δεν μπαίνει εύκολα τη σήμερα ημέρα, τη σήμερα ημέρα, ζωγράψε το, αν δεν πιστεύει ο άλλος στην ομάδα, αν δεν αγαπάει την ομάδα και αν δεν είναι μεραχλής όπως είναι ο κύριος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, βλέπω ότι ο Αντρέας Σιμώες κάτι κατεβάζει εκεί πέρα, ένα πεσκέσι από τον ουρανό, να μην λέμε ότι δεν πολύ παίζει εδώ πέρα, γιατί στο γήπεδο είναι πάρα πολύ ενεργητικός. Στο βάθος βλέπω μία μπουλντόζα, θα πάω και από εκεί, η οποία μάλλον επιχειρεί να κόψει τα χώματα την από εκεί μεριά. Έχουμε διπλή κίνηση και από εδώ και από εκεί. Στην σκάφη Λουκάς Μπάρλος, η οποία θα γίνει πυλώνας, είπαμε, και προχωράμε. Ένα τρυπάτο, για να δούμε ότι είναι τρυπάτο, ναι, τρυπάτο. Λοιπόν, στα σχεδιαγράμματα φαίνεται καθαρά ότι θα χωράνε και τα αυτοκίνητα και οι άνθρωποι. Θα πάρουμε και κανέναν ελέφαντα για να δούμε αν χωράει. Δεν νομίζω, χωράει μια χαρά. Και προχωράμε. Η Σύρος είναι ΑΕΚ, μια χαρά. Ένα ωραίο ΑΕΚ, ωραίο σχηματάκι, για πάμε γερά. Και η Πάργα εδώ πέρα, υπόλοιπο είναι αυτό, βλέπω και μια μάρκα από κάτω. Μην βάζουμε και τα αυτοκίνητά μας, ακόμα δεν έγινε το πάρκινγκ, παιδιά. ΑΕΚΑΡΑ ψυχασθένεια, από παλιά, για πάμε. Μικελάντζελο Εκόσκο, ευχαριστούμε. Μικελάντζελο, σε αγαπάμε, είσαι δόση μας. Θα πάμε μακριά από δόσεις. Εδώ πέρα λέει, η γυναίκα σαν άλλη λύκαινα μάνα της Μικράς Ασίας συνέχισε να φυλάσει στις Θερμοπύλες, το παιδί μας έρχεται. Για την εγκυμονούσα γυναίκα μου και τις οικογένειες των φυλακισμένων εξωματικών.
που και 11. Μια στενοχώρια, όπως και ένα δάκρυ για τον Ίκαρο που εχθές έπεσε με το αεροπλάνο, το μαχητικό, και δυστυχώς είναι νεκρός. 1 λεπτού σιγή. Σμιναγός Γεώργιος Μπαλταδόρος, παρών, αθάνατος. Κουράγιο στην οικογένειά του και στους δικούς τους ανθρώπους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Λοιπόν, ένας φίλος χθες μου είπε να δείξω κάποια εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτά, αλλά δεν πολύ φαίνονται. Ξαναγράψτε άμα είναι αυτά. Δεν φαίνονται. Για πάμε γερά. Ορίστε, να είναι ωραίο. Εδώ είναι το σπίτι του κάθε έκτζη. Και φαίνεται μια χαρά. Βλέπω εδώ πέρα Κορυδαλός Prisoners. Για να πάω και από εδώ. Αλλά όμως εδώ βλέπω ότι έπεσε πάνω στο εδώ ξημερώνια εκτίδικα. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Ο καθένας να έχει το χώρο του. Μη σβήνουμε ένα στον άλλον. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Η κόλπο είναι αυτό. Αρχηγέ, το εδώ ξημερώνια εκτίδικα, ξαναγράψει το πιο πάνω. Δεν γίνεται αυτό. Για πάμε. Original Ανάκασα. Εδώ βλέπω 94 χρόνια ΑΕΚ. 1924-2018. Χρόνια μας πολλά. Πότε προλάβατε ρε θηρία και το γράψατε, μπράβο, μια χαρά. Και από πάνω βλέπω Κώστας Φάρσα ΛΑΕΚ. Ωραία. Αυτά καλό είναι να λέγονται. Χρόνια μας πολλά και γερά. Και ένα τρυπάτο. Πριν κλείσω, βλέπω εδώ πέρα είναι χαλικωμένα όλα καλά και τα λοιπά. Και μια μπουλντόζα, όχι μπουλντόζα, καλά, ο δοστρωτήρας του γάλακτος τρώνει, ωραία. Και από πάνω πιο ωραία να φαίνονται. Οκ, με αυτά τα ωραία πλάνα κάπου εδώ σας αφήνω. Χρόνια πολλά Εκάρα. Πριν από αυτό το βίντεο θα βάλω ένα επαιτειακό και θα κάνω ερωτήσεις κατανόησης. Κανονίστε να το δείτε γιατί θα σας μαλώσω. Αυτά. Τα λέμε.